Όχι, ο Τάσος τώρα που έκατσε, με αφορμή αυτό, θέλω να μου πει για ένα θέμα που είχαμε κάνει πριν κανένα μήνα για την υπνοβασία. Έχετε κανέναν που να ξέρετε που να υπνοβατεί? Ποιον? Μικρή εγώ. Εσύ? Αχ, βέβαια, πολύ όμως. Και μετά πώς το έκοψες? Δεν ξέρω. Τι δένανε στο κρεβάτι, Ελένη? Θα ρωτήσω τη μαμά μου, αλλά πήγαινα μέχρι το σαλόνι, πήγαινα τους ξυπνούσα ενώ εγώ ήμουνα κοιμισμένη. Μήπως δεν το έχεις κόψει και απλά ο άντρας κοιμάνε βαριά και έχει πάρει χαμπάρι? Μιλάω. Έχω κόψει να πω. Πιο τρομακτικό δεν έχω, Παναγία μου, από αυτό το που ακούγεται ένα απαρσάλα. Το κοιμάσαι δίπλα και ακούς. Όχι, όχι, μιλάω. Το πιο τρομακτικό είναι ότι μιλάω κανονικά. Ότι μπορεί να σου λέω μια ιστορία και να έχει ψαρώσει ότι είμαι ξύπνια και να με παρακολουθεί δηλαδή εσύ εκείνη την ώρα. Και μετά να μου λες πότε έγινε αυτό. Ο αδερφός μου το κάνει αυτό. Μπορεί να έχει πάρει έναν απλό χαλαρό ύπνο τύπου 6 με 7 το απόγευμα. Εκεί μετά το φαγητό στον καναπέ. Έτσι, μπράβο. Στην κουζίνα. Και ξαφνικά έτσι όπως είναι, έτσι μπορεί να πει ένα. Ναι, το ξέρω ότι θα πρέπει να σηκωθώ να φύγω, αλλά δεν θα δει. Ναι. Πάει στις πρώτες λες τι είπες. Και αυτό συνεχίζει να κοιμάται. Τι είπες. Θοδωρή, τι είπες. Ανοίγει τα μάτια, σε κοιτάζει. Τον κοιτάς. Λες, όχ, μάνα μου, πάλι κοιμόταν. Έτσι, έρχεται και μετά λέγε στον ύπνο του. Αχ, Ελένη. Είναι πολύ τρομακτικό. Πολύ, πολύ. Κάποτε το χάναμε και από το κρεβάτι, έφευγε. Έκοβε βόλτες μου στο σπίτι, κλειδώναμε τις πόρτες. Τώρα το έχει κόψει, το μεγάλωσε. Ελένη, χθες το βράδυ έχω κλείσει τηλεόραση.